Μου είπατε για τα πρόσωπα και για την Ευρωπαϊκή Ένωση και προφανώ δεν λάβατε υπόψη την επιστολή που έδειξα πριν. Δεν την έχω λάβει, πώ δεν την έχω λάβει. Που διαβιβάστηκε από την περιφέρεια Αττική. Έτσι, είναι η επιτροπή από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Έχει αριθμό πρωτοκόλλου 534-93-41 και ημερομηνία 25-15. Και λέει ότι θα πρέπει οι Δήμοι να ορίσουν τόπο χωροθέτησης πριν το τέλος του χρόνου. Ότι το θέμα το έχουμε εξαντήσει στο Ψιτάλια ή όχι. Δηλαδή, σας έχω πει, το έχω πει απόψε 150 φορές, ότι υπάρχει μια διαλαξία και δεν συζητείται καν. Γιατί δεν θα γίνει μια διαλαξία. Έχω στείλει. Έχω στείλει επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανθρώπων Επιστολή, την οποία, στο περιεχόμενο της οποίας αναρτήσει μάλλον, θα σας πω ακριβώς και το περιεχόμενο της. Η επιστολή αυτή λοιπόν
Θέλατε να τολμήσετε μόνοι σας. Φανήκατε λοιπόν μόνοι σας, παρόλο την προσπάθεια που κάνατε, τα επιχειρήματα εξωτερικά που είχατε και όλη την κατάθεση και όλη την δουλειά, λίγοι απέναντι στο ανάπτυκτο κράτος. Εάν κύριε Δήμα, και εσείς και ο κύριος Πιστικίδης, είχατε ακούσει κάποιες φορές που λέγατε, ενωθείτε δια δημοτικά, δια παραταξιακά, δείτε τους όλοι μαζί, ακούστε τον κόσμο όλοι μαζί, σήμερα το ισοζύγιο αντίδρασης μεταξύ Πειραιωτών και Ραφιδιωτών και Σπαταλαίων ήταν διαφορετικό. Και στο κάτω-κάτω δεν το κάνατε αυτό. Γιατί σηκώνετε τα χέρια, κύριε Δήμαρχε, και λέτε θα μας πλήξει στον Δήμο, σιγά τα αυγά. Δεν θα πλήξουν καθόλου τον Δήμο, κύριε Δήμαρχε. Πότε δεν θα του πλήξει τον Δήμο, ανάβει το πρωί, το δημοτικό συμβούλιο αυτό. Και το άλλο που για όνομα του Δήμου της Παραγίας πήγε να κοροθέτησε φοβισμένο στα σπάτα, δηλαδή σε πριν το δημοτικό συμβούλιο θα το κοροθέτησε. Δηλαδή αυτά δεν γίνονται. Είναι τρελά πράγματα που γίνονται. Επειδή λοιπόν τα τρελά πράγματα θα είναι ένα τέλος. Εγώ σας καλώ, σας προσκαλώ. Εγώ ξέρω ότι είστε ένας ειλικρινής άνθρωπος. Σας λέω και πάλι, νιώθω ότι έχετε φοβηθεί ότι δεν πάει άλλο, παιδιά, πρέπει. Πάρτε το και θα το χάσετε. Και η άλλη γενική γραμματέα του Υπουργείου του έλεγε: μα τι λέτε κύριε, τι δεν γίνεται. Και ο διακριτή αρχή ο γραμματέα έλεγε: είναι 10 χρόνια. Όλα κύριε Δήμαρχε φωνάζουν στην Ιταλία. Θα πάμε γρήγορα. Θα πάμε όλοι. Θα πάμε με λιγότερο κόστο σε μια πατρίδα που διαλύεται και χρεοκοπεί. Και στο τέλο δεν θα ρίξουμε τα μπλά στα λασά μα. Και μην του πιστεύετε που έλεγε αυτόν τον αυτοκαθαρισμό. Μην του πιστεύετε, θα είναι ψέματα. Δεν χρηματοδοτείται τούτο βάθμιο καθαρισμό. Ο εμπορικό δεν είναι ευαίσθητο αποδέκτη. Ο θεατρικό είναι ο μόνο που έχει τούτο βάθμιο γιατί είναι ευαίσθητο αποδέκτη. Μην του πιστεύετε. Θα τα κάνει. Ποιο είναι η ιδέα. Του πιστεύετε.